Εκ νέου πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε πάλι στην Κρήτη, στη φιλόξενη Κρήτη, με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων εδώ και του ΟΦΗ και της Ένωσης. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ένα νέο ξεκίνημα, δεν θα έλεγα ένα ξεκίνημα, θα έλεγα η συνέχεια της πορείας αυτής της ομάδος, με στόχους υψηλότερους τώρα, γιατί υπάρχει πρόοδος, έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε καλύτερο επίπεδο, οπότε αναμένουμε πρόοδο και καλύτερα αποτελέσματα πλέον. Ευελπιστούμε να έρθει ο κόσμος του Ηρακλείου να μας στηρίξει, όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια εναντίον της Ουκρανίας. Ήταν πολύ σημαντική η στήριξή του και μας όθησε. Πιστεύω ότι ήταν ένας παράγοντας που βοήθησε και στο θετικό αποτέλεσμα. Για το αυριανό παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο και να πανηγυρίσουμε στο τέλος στους 3 βαθμούς. Η αρχή είναι η μίση του παντός, όπως λέει και η παροιμία. Θέλουμε να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας με νίκη. Είμαστε πανέτοιμες και θεωρώ, ακολουθώντας το πλάνο και δίνοντας ό,τι έχουμε κάθε μία, θα βγούμε χαρούμενες από το γήπεδο. Το γεγονός ότι παίζετε με μία ομάδα που σίγουρα δεν είναι ένα μεγάλο όνομα ευρωπαϊκό, είναι όμως μια αξιόμαχη, σας δίνει έτσι μια αισιοδοξία ότι μπορείτε να τα καταφέρετε και να ξεκινήσετε με ένα καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα. Αρχικά δεν υποτιμούμε καμία ομάδα. Κάθε αγώνα κοιτάμε ξεχωριστά, θα κοιτάμε ξεχωριστά. Και είμαστε πεπισμένες ότι θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εννοείται η παρουσία του κόσμου είναι, η παρουσία βασικά του κόσμου είναι ο 10ος παίκτης για μας. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη στήριξη από τους ανθρώπους του Ηρακλείου να έρθουν να μας δούνε, διότι εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι σε όλες αυτές τις μέρες και το μόνο που μας μένει είναι η ενθάρρυνσή τους.